Τι γίνεται παιδιά, Wrestling GR εδώ, είμαι ο Reaper και σήμερα σας φέρνω το review μου για το Elimination Chamber Pay Per View το οποίο πραγματοποιήθηκε προχθές την Κυριακή στο Phoenix της Arizona. Πιστεύω ότι ήταν ένα καλό show, ωστόσο μπορώ να πω επίσης για αυτό ότι ήταν ειδικά οι δύο πρώτες ώρες εκτός από κάποιες καλές στιγμές και κάποια καλά μάτς που είδαμε ήταν κυρίω μια αναμονή για το Elimination Chamber Match που ήταν το Main Event και αυτό δεν το θεώρησα πάρα πολύ καλό, δηλαδή σε κάποια μάτς απλά βαρέθηκα και περίμενα να δω το Chamber. Ωστόσο, είχαμε και κάποιε ευχάριστε εκπλήξει και φυσικά ένα πολύ καλό φινάλε. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Ξεκινάμε όμω περνώντα το kickoff το οποίο ήταν τελείω ασήμαντο. Το εναρκτήριο match ήταν Mickey James εναντίον Becky Lynch και μπορώ να καταλάβω τον λόγο για τον οποίο τον βάλανε εναρκτήριο το συγκεκριμένο αγώνα. Εάν ήταν αργότερα στο show, ίσω είχε χαθεί στην αφάνεια ενώ τώρα ξεκινάμε κατευθείαν με αυτό. Ο κόσμο έχει όρεξη για wrestling. Πιστεύω ότι ήταν μέτριο προ καλό το match. Δεν υπήρξε κάτι το εντυπωσιακό κατά τη διάρκεια του. Ένα απλό γυναικείο wrestling match, δεν πιστεύω όμω ότι εντυπωσίασε. Και πιθανώ από το τελείωμα, επειδή είδαμε την Πέκκινγκ να κερδίζει με ρόλα, ίσω ξαναδούμε τον αγώνα αυτό να γίνει στο SmackDown Live. Μετά έχουμε τον Handicap αγώνα, όπου ο Καλίστο και ο Apollo Crews ήταν προγραμματισμένοι να αντιμετωπίσουν τον Dolph Ziggler. Τα πράγματα όμω άλλαξαν για λίγο, διότι κατά τη διάρκεια του έντρα του Καλλίστο, ο show of, του επιτέθηκε πισόπλατα, τον έβγαλε εκτό μάχη. Και έτσι περάσαμε από ένα handicap match ένα one-on-one -on -one με τον Apollo Crews να είναι ο μόνο που μπορεί πλέον να αγωνιστεί ενάντια του Ziggler. Αλλά τα πράγματα άλλαξαν ξανά πολύ σύντομα, μια και ο Καλίστο επανήλθε στην αναμέτρηση, ήταν handicap match εξ αρχή, δεν έγινε ποτέ one-on-one -on -one και επισήμω. Οπότε ο Καλίστο εμφανίζεται ξανά, επιτίθεται στον Ziggler, ομαδοποιείται ξανά με τον Apollo Crews και βγάζουν τελικά εκτό μάχη των Show. -off. Η αναμέτρηση δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο από πλευρά wrestling, ωστόσο μου άρεσε αρκετά το γεγονό ότι διαχειρίστηκαν πολύ ωραία τον Ziggler ω heel σε αυτό εδώ το show. Ε, όχι μόνο επιτέθηκε στον Καλίστο κατά τη διάρκεια του entrance του έτσι ώστε να ισορροπήσει την αναμέτρηση, αλλά μετά την ολοκλήρωσή τη επιτέθηκε και στου δύο παλαιστέ, έβγαλε πρώτα εκτό μάχη τον Καλίστο και μετά διέλυσε τον Απόλο Κρού με μια καρέκλα, μάλιστα πάτησε και το πόδι του μέσα από την καρέκλα δύο φορέ, και παρόλο που έχασε τον αγώνα στο Chamber, πιστεύω ότι είναι αυτό που έφυγε νικητή από το pay per view. Αλλά λογικά θα ξαναδούμε τον Καλίστο να ζητάει εκδίκηση σε κάποιο SmackDown Live στο μέλλον. Μετά περνάμε σε Championship αγώνα των πρώτων τη βραδιά και είναι το Tag Team Turmoil Match. Ξεκινάνε δύο ομάδε στο ring και κάθε φορά που μία χάνει, έρχεται και μία καινούρια. Hit Slater και Rhino εναντίον Brizango ήταν το πρώτο match και προφανώ οι Rhino και Slater πήραν την νίκη. Και μετά εμφανίστηκαν οι Vote Villains, οι οποίοι για μένα αυτή τη στιγμή είναι χειρότεροι ομάδα του WWE. του θεωρώ διάφορου και δεν μου αρέσουν και πολλοί σαν wrestlers, όχι μόνο σαν gimmick. Και η αλήθεια είναι ότι του έχουν ψηλοθάψει κιόλα μετά από κάποια backstage προβλήματα που υπήρξαν. Οπότε χάνουν και αυτοί από του Slater και Rhino και τελικά εμφανίζονται οι Uso, οι οποίοι προφανώ είναι οι πιο δυνατοί από τι ομάδες στο SmackDown Live. Κερδίζουν του Slater και Rhino, λογικό άλλωστε, και μετά εμφανίζονται οι American Alpha. Οι οποίοι εγώ περίμενα ότι από τη στιγμή που οι Uso βγήκανε για να κάνουν eliminate του Slater και Rhino, περίμενα πω οι American Alpha θα είναι η τελευταία ομάδα που θα έρθει στο ring. Ωστόσο δεν συμβαίνει αυτό. Εμφανίζονται οι American Alpha, Jordan και Gable και τελικά η Ascension θα ήταν η τελευταία ομάδα που θα αντιμετώπιζε του νικητέ από αυτή την αναμέτρηση. Η οποία θα έλεγα πω από τους του ξεχωριστέ του Tag Team Turmoil Match ήταν η καλύτερη, παρόλο που ήταν πάρα πολύ προβλέψιμη γιατί φαντάζομαι οι περισσότεροι ήμασταν σίγουροι ότι οι American Alpha θα πάρουν την νίκη. Και αυτό έγινε κιόλα. Ωστόσο, οι UsoS διέλυσαν του American Alpha μετά από τον αποκλεισμό του, και έτσι το WWE μα έκανε να πιστεύουμε ότι η Ascension έχει πιθανότητε να κερδίσει του τίτλου. Μπαίνει μέσα ο Κόνορντ, κάνει αμέσω πιν στο Jason Jordan, ο οποίο ήταν ανέστοχο εκείνη τη στιγμή. Αλλά τελικά ο Γκέιμπιλ σώζει τον παρτενέρ του και ο αγώνα συνεχίζεται. Καταφέρνουν οι American Alpha να κάνουν το μεγάλο comeback και παρόλο που όλα έδειχναν πω θα χάσουν, μένουν πρωταθλητέ και κερδίζουν την Ascension. Η οποία πιστεύω ότι φάνηκε αρκετά χαζή γιατί δεν κατάφεραν να κερδίσουν του ευάλωτου πρωταθλητέ εδώ πέρα. Αλλά και πάλι το Thermoil ήταν το τρίτο καλύτερο Μάτζ βραδιά. Μετά έχουμε Νίκη Μπέλα εναντίον Νατάλια. Με διαφορά ο γυναικείος αγώνας που ήταν μεγαλύτερο σε διάρκεια, δεν μπορώ ωστόσο να πω ότι ήταν ξεκάθαρα ο καλύτερος. Προσωπικά δεν μου αρέσει η κόντρα Νίκη Μπέλα Νατάλια, δεν ξέρω γιατί, αλλά μου φαίνεται αρκετά βαρετή. Ο συγκεκριμένος αγώνας είχε μεγάλη διάρκεια, είχε καλά spots, όπως εδώ που η Νίκη Μπέλα πήδηξε πάνω στην Νατάλια, έκανε ένα flying clothesline, μου άρεσε πολύ αυτή τη στιγμή, ήταν στην αρχή του match. Είδαμε την Νίκη Μπέλα να κάνει το STF, του John Σίνα, παρόλο που το έκανε κάπως διαφορετικά. Είδαμε επίση ένα σούπλεξ από το δεύτερο σκηνή από την Ατάλια, αλλά ο αγώνα κυρίω πήγαινε με τον εξή ρυθμό. Βλέπαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν μα πολύ ενδιαφέραν. Μετά γινόταν κάτι σχετικά εντυπωσιακό ή που σου κινούσε το ενδιαφέρον και έλεγε Ω, oh", αλλά μετά ξαναέπεφτε στον πάτο το ενδιαφέρον. Είδαμε τόσε απόπειρε για το φιντσερ τη Νατάλια, τόσε απόπειρε για το STF από την Νίκη Μπέλα. Γενικότερα προσωπικά εμένα δεν μου άρεσε, ίσω φταίει το γεγονό ότι δεν με ενδιαφέρει κόντρα και δυστυχώ όπω φαίνεται θα συνεχιστεί γιατί είχαμε double count out. Αλλά για μένα, αν θέλουν να το συνεχίσουν, πρέπει να βάλουν οπωσδήποτε ένα stipulation στην επόμενη αναμέτρησή του. Ειδικά αν αυτή είναι σε pay per view και πόσο μάλλον στη WrestleMania. Μετά έχουμε έναν πολύ καλό αγώνα που πιστεύω ότι είναι η έκπληξη τη βραδιά Luke Harper εναντίον Randy Orton. Ο δεύτερο καλύτερο αγώνα του show. Και πραγματικά όταν έμαθα πως θα έχουμε Χάρπερ εναντίον Orton, δεν ήξερα τι να πρωτοσκεφτώ. Θα είναι ένα brawling match, θα είναι ένα match με αργό ρυθμό και τελικά ένα προβλέψιμο τελείωμα. Θα δούμε κάτι το ξεχωριστό σε αυτή την αναμέτρηση, θα ταιριάξουν μεταξύ του one on one μέσα στο ring. Και τελικά τα κατάφεραν, πιστεύω ότι ήταν πολύ καλός αγώνας, το απόλαυσα σίγουρα και μετά από το superplex που έκανε ο Ρέντι Orton στο Harper, σίγουρα τα πράγματα ε, όλο ανέβαιναν και Τελικά, ναι, μεν φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο περιμέναμε, κέρδισε ο Ρέντι Ορτών με RKO. Ωστόσο, και πάλι πιστεύω ότι όλο ο δρόμο μέχρι αυτό το προβλέψιμο τελείωμα ήταν πολύ καλό, οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα με το match. Δεύτερο καλύτερο βραδιά, άλλωστε και απέδειξε ο Λουκ Χάρπερ εδώ ότι μπορεί να σταθεί σε singles competition, σε κάποιο pay-per-view και ίσως συνεχίσει ως single competitor ή όταν επιστρέψει ο Eric Rowan ίσως έχουμε ξανά τους δυο τους ως ομάδα και κυνηγήσουν τους ομαδικούς τίτλους ή κάτι τέτοιο γιατί η αλήθεια είναι ότι το SmackDown Live χρειάζεται και νέες ομάδες ειδικά μετά από αυτό το tag team thermal match Ωστόσο αυτό το δεύτερο καλύτερο match βραδιάς και μετά περνάμε στο championship match των γυναικών Alexa Bliss εναντίον Naomi ο αγώνας ήταν μια χαρά και πιστεύω τελικά ότι όταν είπα στο predictions video πως είναι η κατάλληλη στιγμή στην καριέρα της Ναιόμι για να πάρει το title shot Το WWE το πήγε ένα βήμα παραπέρα και είπε πως αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή στην καριέρα της Ναιόμι για να πάρει τον τίτλο Έχουμε λοιπόν νέα πρωταθλήτρια ο αγώνα, ωστόσο, και πάλι μπορώ να πω ότι δεν εντυπωσίασε. Είχε και αυτό τις στιγμέ του και για μένα έπρεπε να ήταν το match από τα γυναικεία που έπρεπε να είχε πάρει το μεγαλύτερο χρόνο. Είναι ο τίτλο on the line. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μεγαλύτερο prestige αλλά καλό ήταν αυτό που είδαμε, δεν ήταν καθόλου άσχημο τελικά η Ναϊόμι. Παίρνει την νίκη, ε, αντιστρέφοντας αντιστρέφοντα πρώτα όμω το finisher τη Alexa Μπλή. Και τελικά το κοινό την υποστήριξε. Ζήτω κράβγασε πολύ για αυτήν. Χάρηκα για την Ναϊόμι, ε, ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για αυτήν. Δεν είμαι σίγουρο αν ήθελα να χάσει τον τίτλο η Alexa Μπλή. Αλλά θα συνεχιστεί λογικά η αντιπαλότητα και δεν έχω κανένα απολύτω πρόβλημα με αυτό. Main event time όμω τώρα έχουμε το Elimination Chamber Match για τον WWE τίτλο του John Cena. Και ο πρωταθλητή είναι ένα από του πρώτου διαγωνιζόμενου στο Chamber. Μαζί με τον AJ Styles, λοιπόν, ξεκινάνε τον αγώνα. Ξεκάθαρα πιστεύω ότι όλοι ξέρουμε ότι ήταν ο καλύτερο αγώνα της αγώνας, Οπότε, Match of the Night. Ο τρίτο διαγωνιζόμενο ήταν ο Dean Ambrose. Έπειτα εμφανίστηκε ο Bray Wyatt. Στη συνέχεια, ο Baron Corbin και τέλο ο Miz. Και το λέω έτσι γιατί δεν έγινε κανένα elimination μέχρι όλοι οι participants να βρεθούν μέσα στο match. Είχαμε ωραίε στιγμέ. Πιστεύω ότι είχαμε κάποια πολύ καλά spots. Και μου άρεσε το γεγονό ότι άλλαξε μεν η μορφολογία λίγο του Elimination Chamber σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, έτσι ε, με το νέο σχεδιασμό δόθηκαν περισσότερε ευκαιρίε στου παλαιστέ να κάνουν διαφορετικά πράγματα. Όπω για παράδειγμα, Σίνα και Στάιλ ανέβηκαν σχεδόν στη μέση του κελιού και ο John Σίνα έπεσε κάτω, έχασε τη μονομαχία από τον Styles. Έπειτα είχαμε μια μονομαχία μεταξύ Styles και Ambrose που τελικά κατέληξε σε ένα powerbomb και ένα superplex ταυτόχρονα με τον Bray Wyatt επίσης να βρίσκεται στη μέση αυτή τη κίνηση. Μόλι ο Miz μπήκε στον αγώνα που ήταν ο τελευταίο participant, ο Baron Corbin έγινε eliminate με ενα ρόλα roll-up από τον Dean Ambrose. Έπειτα ο Corbin τρελάθηκε και ο Lone Wolf διέλυσε τον Ambrose, το οποίο έδωσε την ευκαιρία μετά στον Miz να κάνει ένα εύκολο pin στον Dean και να τον διώξει από το Chamber. Οπότε λογικά θα δούμε προ την WrestleMania ένα feud και μάλλον για τον Intercontinental τίτλο μεταξύ Baron Corbin και Ambrose και ίσω αναμειχθεί και με κάποιον τρόπο ο Miz. Ο Miz έγινε eliminate μετά από αυτού του δύο από τον John Cena με ένα AEA και τελικά οι τρει φιναλίστε ήταν ο Styles, ο Bray Wyatt και ο πρωταθλητή βέβαια ο John Cena. Είχα πει στο predictions βίντεο μου ότι είμαι σχεδόν σίγουρο πω ο Cena θα χάσει τον τίτλο και θα έχουμε νέο champion. Και όντω αυτό έγινε. Δεν έγινε ακριβώ το σενάριο που είχα προτείνει ότι υπάρχει περίπτωση να φύγει πρώτο από όλους ο Σίνα, έτσι ώστε να έχουμε κάτι σοκαριστικό με την έναρξη του αγώνα. Ωστόσο και πάλι από τους τρει φιναλίστ ήταν αυτό που έφυγε πρώτο και είχαμε one-on-one -on -one battle AJ Styles εναντίον Baron Corbin για το ποιο θα είναι ο νέο WWE Champion. Ο Styles προφανώ, άλλη μια φορά, Champion στην καριέρα του, ο Bray Wyatt ποτέ παρόλο που είναι περισσότερο καιρό στο WWE από ότι ο Styles ποτέ δεν έχει κατακτήσει τον τίτλο. Τα καταφέρνει όμω το Chamber. Πιστεύω ότι ήταν πολύ ωραία στιγμή όταν πήγε για το Phenomenal Forearm. Ο Styles τον έπιασε στο Sister Abigail, ο Bray Wyatt. Και το μόνο αρνητικό είναι το γεγονό ότι δεν το έκαναν τέλειο όλο αυτόν τον συνδυασμό. Και ο λόγο είναι ότι έχασε λογικά το πάτημά του AJ Styles ή κάτι τέτοιο, ή απλά δεν τον έπιασε τόσο καλά ο Wyatt. Όπω και να έχει όμω, το μάτι τελειώνει. Συστερά, Βιγγέιλ, 1-2-3 και νικητή ο Μπρέι Wyatt. Νέο WWE Champion, πιστεύω ήταν πολύ ωραίο Chamber Match. Μου άρεσε το γεγονό ότι είχαμε κινήσει που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ τα προηγούμενα χρόνια μέσα σε κάποιο Chamber. Έγινε βέβαια και αυτό το κλασικό που κάποιο περνάει μέσα από κάποιον θάλαμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό ήταν ο Ambrose όταν τον πέταξε ο Corbin πάνω στα νεύρα του. Και επίση άλλη μια παρατήρηση που έκανα είναι ότι μου φαίνεται πως το Chamber έγινε λιγότερο επώδυνο φέτος. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο χώρος έξω από το ring ήταν πλέον αυτές τις σιδεριές που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Όπως και να έχει όμως ήταν καλός αγώνας και προσωπικά τον απόλαυσα. Πιστεύω ξεκάθαρα ο καλύτερος του Elimination Chamber Pay Per View. Ποιε είναι οι δικές απόψεις, εγώ αυτά είχα να πω για το Elimination Chamber Pay Per View. Αφήστε μου στα σχόλια τι πιστεύετε εσείς, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Και βέβαια, από σα φαίνεται που έχουμε νέο WWE Champion, τον Bray Wyatt. Ποιο να το περίμενε αυτό όταν πριν κάποια χρόνια, το 2010, με την Nexus, ήταν ω Χάσκι χάρη στο WWE. Αν μα έλεγε ότι αυτό το άτομο, αν μα έλεγε κάποιο ότι θα γίνει Champion, σίγουρα θα τον κορυδεύαμε. Και όμω έγινε και πιστεύω ότι το αξίζει κιόλα ο Bray Wyatt. Και μάλιστα, μόλι νίκησε, εμφανίστηκε ο Ρέντι Όρντον μετά, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών του. Οπότε λογικά τώρα θα πάμε σε ένα storyline με αυτού του δύο, για το οποίο έχω μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά από μένα. Κάντε like το βίντεο αν σας άρεσε, κάντε subscribe για να μην χάσετε τα ερχόμενα βίντεο στο κανάλι και βέβαια αφήστε τα σχόλιά σας. Είμαι ο Reaper, θα τα πούμε την επόμενη φορά. So, oh.